Μετά τη λήξη τη αναμέτρηση ανάμεσα στην Κρέμιο Ανάπολη και τη Σέντρο ΟΕΣΤΕ, δημιουργήθηκε ένταση μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων, που οδήγησε σε ανεξέλεγκτα επεισόδια και την ακατανόητη απόφαση ενό αστυνομικού να πυροβολήσει έναν ποδοσφαιριστή. Κατά τη διάρκεια του αγώνα υπήρχαν διαμαρτυρίε από του παίκτε τη Κρέμιο Ανάπολη προ του διαιτητέ, οι οποίε οξύνθηκαν μετά το σφύριγμα τη λήξη. Η ένταση κλιμακώθηκε όταν οι ποδοσφαιριστέ προσπάθησαν να εισέλθουν στη φυσούνα, προκαλώντα την παρέμβαση τη αστυνομία. Στον πανικό που ακολούθησε ένας αστυνομικός, πυροβόλησε στο πόδι τον τερματοφύλακα της Γκρέμιο, Ραμον Σόουζα. Ο νεαρός τερματοφύλακα έπεσε αμέσως στο έδαφος και ζήτησε βοήθεια από το ιατρικό επιτελείο. Ευτυχώς η σφαίρα ήταν πλαστική και ο παίκτης δεν διέτρεχε δε σοβαρό κίνδυνο.